Φτάσουμε λοιπόν στην ανακοίνωση που έγινε το Σάββατο το βράδυ. Την Παρασκευή λοιπόν το απόγευμα, ο Πέτρος Κωστόπουλος και η Τζέννη Μπαλατσινού συναντήθηκαν σε γνωστό εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό. Σύμφωνα με τους παρόντες, και οι δύο ήταν σε πολύ γλυκιά ατμόσφαιρα, μίλησαν για αρκετή ώρα, μάλιστα αντάλλαξαν και φιλιά και φεύγοντας από το εστιατόριο έφυγαν χεράκι-χεράκι. Αυτά μας είπαν οι παρόντες και το ρεπορτάζ που τρέχει. Οι πληροφορίες μας στέλνουν το ζευγάρι να πήρε εκείνη τη στιγμή την απόφαση να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Αμέσως μετά λοιπόν ο Πέτρος Κωστόπουλος και πριν αναχωρήσει για τη Μύκονο έδωσε την επιστολή σε στενό του συνεργάτη, όπως έκανε και η Τζέννη Μπαλατσινού. Ο Πέτρος Κωστόπουλος πήγε στη Μύκονο όπου φιλοξενείται σε σπίτι φίλων του και η Τζέννη Μπαλατσινού έφυγε στη Πάτμο με δύο φίλες. Αυτό σε ό,τι αφορά τώρα και όλοι αναρωτιούνται λοιπόν, ακόμα και οι παρόντες, ακόμα και τα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, πώς είναι δυνατόν σε μια τόσο καλή ατμόσφαιρα, αυτή η τόσο καλή ατμόσφαιρα, να οδηγήθηκε σε αυτή την ανακοίνωση που ήταν πραγματικά βόμβα στην showbiz. Όλες οι ανακοινώσεις, βόμβες, είτε αφορούν σε δημόσια πρόσωπα είτε σε μη δημόσια πρόσωπα, έτσι θα έπρεπε να γίνονται. Και όλοι οι χωρισμοί έτσι θα έπρεπε να πραγματοποιούνται, ειδικά όταν υπάρχουν τρία παιδιά. Ακριβώς, και έχουν και άριστες σχέσεις. Μοντέλο. Το καταλαβαίνω ότι για μερικούς αυτό μοιάζει σου ειδικό μοντέλο, αλλά όταν σέβεσαι τα χρόνια που έχεις περάσει με έναν άνθρωπο, είτε η επιλογή σου έχει δικαιώσει είτε όχι, όταν υπάρχουν παιδιά και όταν τελικά ακόμα και εντός εισαγωγικών τα συμφέροντα του καθενός καταφέρουν να ισορροπηθούν, έτσι θα πρέπει να γίνονται όλοι χωρισμοί. Λοιπόν, πρέπει να πούμε βέβαια. Και ανθρώπινα. Ακριβώς, τι λένε οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ βέβαια, χωρίς να μας το έχουν επιβεβαιώσει οι ίδιοι, δηλαδή ο Πέτρος Κωστόπουλος και η Τζέννη Μπαλατσινού. Εδώ και δύο χρόνια λοιπόν, σύμφωνα και με τις ειδήσεις που κυκλοφορούν στο ίντερνετ και σύμφωνα με τα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, ο Πέτρος Κωστόπουλος και η Τζέννη Μπαλατσινού ζουν χωριστά. Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι φορές που πήγαιναν και ξεχωριστά στο στούντιο, στο πλατό της εκπομπής. Η Τζέννη Μπαλατσινού πήγαινε με το τζιπ, ενώ ο Πέτρος Κωστόπουλος με τη μηχανή. Καλά, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αυτό δεν είναι. Και ο Γιώργος Λιάκας με τη Φέη Σκορδά πάνε χώρια. Δεν σ' άκουσα, Λεωνόρα, συγγνώμη. Και ο Γιώργος Λιάκας με τη Φέη Σκορδά πάνε χώρια. Δεν μένουν χωριστά, βέβαια. Δεν σημαίνει κάτω. Σαφώς, το να πηγαίνεις χώρια στη δουλειά δεν σημαίνει, λέω, κάτι. Ο άλλος μπορεί να έχει άλλες δουλειές πριν και μετά και άλλες οι άλλοι. Δεν είναι δείγμα δηλαδή ότι μια σχέση δεν είναι υγιής επειδή πάνε χωρίς. Μα είναι υγιής, έχουν και άριστες σχέσεις και μην ξεχνάμε, Λεωνόρα, ότι έχουν τρία παιδιά και μια κοινή εκδοτική επιχείρηση. Έτσι. Είναι λογικό μετά από 20 χρόνια σχέσεις και 18 χρόνια γάμου να έχουν άριστες σχέσεις. Όμως οι ίδιοι περνάνε κρίση. Τα τελευταία δύο χρόνια κιόλας και στις αποκλειστικές μας συνεντεύξεις που έκαναν στην εκπομπή μας, αλλά και γενικότερα δεν έκρυψαν ότι η σχέση τους περνάει κρίση. Έτσι δεν είναι. Έτσι λοιπόν τώρα είχαν ήδη κανονίσει κιόλας και ξεχωριστές διακοπές πριν γίνει η ανακοίνωση του διαζυγίου τους, του χωρισμού τους. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που υποστηρίζουν ότι ο χωρισμός γίνεται και για εφοριακούς λόγους. Για εφοριακούς. Τώρα άλλοι δηλαδή, τους... Δεν σ' άκουσα. Δηλαδή, εν ώψη του νέου ξεκινήματος του Πέτρου Κωστόπουλου, που θέλει να κάνει μια νέα εκδοτική εταιρεία και να αρχίσει ουσιαστικά από την αρχή, θέλει να απαλλάξει με αυτόν τον τρόπο την Τζέννη Μπαλατσινού για οποιαδήποτε εμπλοκή, να έχει οποιαδήποτε εμπλοκή οικονομική σε αυτό. Αυτό το λένε βέβαια τα δημοσιεύματα και τα σενάρια και οι φήμες. Έτσι. Αυτά, άμα είναι, θα είχαν γίνει νωρίτερα, όταν ήταν η μεγάλη φαλκονέρα οικονομική του Πέτρου Κωστόπουλου. Δεν θα περίμενα να γίνουν τώρα που τελειώνουν τα πόνερα. Κοίτα να δεις, Αλεξάνδρα, εμείς προσπαθήσαμε όλο το Σαββατοκύριακο και από τη στιγμή που έσκασε η είδηση να επικοινωνήσουμε και με τον Πέτρο Κωστόπουλο και με την Τζέννη Μπαλατσινού. Η Τζέννη Μπαλατσινού δεν έχει σηκώσει ακόμα το τηλεφωνό της, όμως το κινητό της. Όμως ο Πέτρος Κωστόπουλος μας είπε ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία δήλωση. Όλα αυτά τα σενάρια μας είπε ότι μπορεί να ακούγονται και μπορεί να ακουστούν και διάφορα σενάρια. Ακόμα και γελιότητες, όπως είπε. Όμως παρόλα αυτά δεν είναι διατεθειμένος να κάνει καμία δήλωση και το μόνο που τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να είναι καλά τα τρία του και να έχει, ακόμα και αν έχει δυσκολία τώρα αυτή τη στιγμή με την Τζέννη Μπαλατσινού, να έχει καλή σχέση μαζί της. Και αυτό είναι λογικό μετά από τα τόσα χρόνια γάμου. Λογικά είναι όλα αυτά και έτσι ταιριάζει και στους συγκεκριμένους ανθρώπους, γνωρίζοντας τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, να συμπεριφέρονται. Να αυτό που κάτι... ήταν λίγο που κλώτσισε, καλή μου Κατερίνα, ήταν αυτό το μοντέλο της ανακοίνωσης, το οποίο είναι λίγο πιο ρόαγιαλ, είναι λίγο πιο έτσι...
ρε παιδί μου, εκτός εποχής. Δηλαδή το είδαμε με το διαζύγιο Λάτσικου Μενεγάκη, όπου έγινε αυτό όσον αφορά την ανακοίνωση. Και μετά το είδαμε πάλι στην υπόθεση στο διαχωρισμό του Μπαλατσινού. Ναι, αυτό όμως δεν έχει να κάνει με δύο δημόσια πρόσωπα, έτσι, που ξέρεις ότι αν δεν υπάρξει μία τοποθέτηση από τη μία ή και από τις δύο πλευρές, αυτό θα δώσει λαβή για σχόλια, τα οποία σχόλια μπορεί να τροφοδοτήσουν σενάρια άτοπα, ψευδή και αναλυθή, που μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τρία παιδιά, εκ των οποίων τα δύο είναι σε ηλικία πλήρους αντίληψης, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ή, εν πάση περιπτώσει, ενοχλήσεις σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο θέλει, παρά τη θύελα ενός χωρισμού, να παραμείνει συμπαγές και δεμένο. Δεν είναι ωραία καραμέλα αυτή η Ελεονόρα. Ότι τώρα δεν θα υπάρχουν δημοσιεύματα με την ανακοίνωση. Όταν έχει τοποθετηθεί. Ότι τώρα δεν θα υπάρξουν οι παπαράτσι πίσω από τα λέγματα. Όταν έχει τοποθετηθεί. Στην υπάρξουν. Δεν υπήρξαν. Καλά, αλλά όταν έχει τοποθετηθεί. Πίσω τα μυρίκια. Όταν έχει τοποθετηθεί, έχει δώσει εσύ από την αρχή την αλήθεια σου στη διαθεσιμότητα των υπολείπων. Έχεις μιλήσει πρώτος, που είναι πολύ σημαντικό επικοινωνιακά αυτό, και από εκεί και έπειτα στους άλλους απορρέπονται όπως θέλουν. Επικοινωνιακά, νομίζω ότι μιλάμε για συναισθήματα εδώ. Το επικοινωνιακό. Περίμενε. Συμφωνούμε απόλυτα. Mm. Απλά το ότι ένα ζευγάρι το οποίο έχει και μια δημόσια εικόνα εκτός από μια ιδιωτική, λόγω ότι εκτίθεται μέσα από τη δουλειά του, πρέπει να κοιτάει κάποια πράγματα και επικοινωνιακά. Και εμένα δεν είπα ότι μου άρεσε. Εκτός από το ζευγάρι. Πέρα από ότι μου έδωσε πολύ ωραία θέματα για την εκπομπή. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει. Δηλαδή, αν ζούσανε χωριστά. Αλλά ίσως αν είχα οικογένεια να το έκανα. Αν ζούσανε χωριστά, αν πηγαίνανε διακοπές χωριστά. Αν πηγαίνανε και στο δικηγόρο τους κάποια στιγμή. Και δεν δίνανε αυτή τη λαβή σε φάση. Πόσο εφέτης κάνει εκπροσωκρότηση και ξεκινάνε όλοι να ασχολούνται με αυτό. Να σου απαντήσω μια ερώτηση. Ας υποθέσουμε λοιπόν να βαφτίσουμε ένα άλλο ζευγάρι. Δεν θέλω να αναφερθώ σε Μενεγάκη Λάτσιο ή Κωστόπουλο και Τζέιμ Μπαλατσινού. Αυτέ είναι τα δύο περιστατικά που σου λέει, παιδί μου. Και απλά για να δει τι ακολούθησε μετά την περίπτωση. Απλά ας υποθέσουμε ότι έχουμε τον Παναγιώτη και τη Βασιλική. Ο Παναγιώτης και η Βασιλική. Εντάξει. Αν ο Παναγιώτης λοιπόν και η Βασιλική είναι και οι δύο πρόσωπα τα οποία εκτίθενται και έχουν και οικογένεια και ξαφνικά ο Παναγιώτης πάει στην Μύκονο μόνος του και η Βασιλική πάει σε ένα άλλο νησί μόνη της και αρχίζουν να κάνουν διακοπές μόνοι τους, θα δώσουν μια λαβή για σχόλια. Τα σχόλια αυτά, επειδή ξέρουμε ότι τα περισσότερα σχόλια στα δημοσιεύματα στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα είναι ανεξέλεγκτα, μη επιβεβαιωμένα, μη τσεκαρισμένα, πολλές φορές αποτέλεσμα φοβερής φασκολικής φαντασίας, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Προβλήματα και όχι τόσο στους ίδιους όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον. Το οποίο οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να περιλαμβάνει και παιδιά μέσα. Και τα παιδιά όταν διαβάζουν χωρίς να ξέρουν την αλήθεια, όπου η αλήθεια για να μπορέσουν να τη μάθουν τα παιδιά και να την καταλάβουν μπορεί να βγει προς τα έξω από τους ίδιους τους γονείς δημόσια, είναι μια δικλίδα ασφαλείας γι' αυτά, καταλαβαίνεις ότι δημιουργείται ένα κλίμα ασφάλειας. Θέλεις να σου πω κάτι, να σου απαντήσω πάνω σε αυτό. Καταρχάς να πούμε γι' αυτό το ζευγάρι ότι ο χώρος του σεβάστηκε πάρα πολύ. Διότι το τι έγινε μεταξύ τους στους τελευταίους μήνες πάνω κάτω ήταν γνωστό στους περισσότερους ανθρώπους του χώρου. Κατά συνέπεια, αν ήθελαν να προστατέψουν τα παιδιά τους, ήταν πιο προστατευμένα πριν. Γιατί κανείς δεν είχε γράψει τίποτα. Σκέψου ότι κάποιοι από εμάς που ήμασταν εργαζόμενοι και πληρωτοί της ΣΥΜΑΚΟ και μέσω των δικαστηρίων ξέραμε ότι ο Πέστρος Κωστόπουλος δεν μένει στο σπίτι του. Το είχε πει η συνηγορός του. Από εκεί και πέρα είναι ένα ζευγάρι που έχει φίλους στα μέσα εδώ. Η άλλη πάει στη Λαϊκή και λέει: κάντε μου ένα παπαρατσικό εκεί. Λέμε τώρα. Θα μπορούσε να δώσει μια συνέντευξη, μια κοινή συνέντευξη σε ένα περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας και να τελειώνει το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, ας τα βρούνε, ας έχουν καλή ζωή, ας διπηράξουν τα παιδιά τους, αλλά αυτό το θέμα της ανακοίνωσης μου κάνει λίγο βλαχομπαρό για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν μ' άρεσε και τότε στη Μανεγάκη, δεν μ' αρέσει και τώρα, αλλά δεν με ρωτάει και κανένας και καλά κάνουν. Ο καθένας έχει τη ζωή του, να έχουν μια όμορφη ζωή από εδώ και πέρα και τι μας νοιάζει. Επειδή το ρεπορτάζ έχει πολλές πτυχές και εμένα μου ήρθε τώρα ένα μήνυμα, όχι από τον Πέτρο Κωστόπουλο, από το περιβάλλον όμως του ζεύγους. Μου είπαν λοιπόν, μου στέλνουν ότι ναι, μεν κυκλοφορούν αυτά τα σενάρια, ότι δύο χρόνια μπορεί να ζούσαν χωριστά και μπορεί κάποια από αυτά τα σενάρια να αληθεύουν, όμως διατηρούν άψογες και άριστες φιλικές σχέσεις. Σαν ζευγάρι τα δύο τελευταία χρόνια, μάλιστα, ακριβώς το μήνυμα θα σας πω, μπορεί με πάνω στο καυγά να σηκώθηκε, να έφυγε και να κοιμήθηκε και σε έναν φίλο του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μένανε στο ίδιο σπίτι. Πολλές φορές ο Πέτρος, σύμφωνα με το μήνυμα, μπορεί να έφυγε και να κοιμόταν, ας πούμε, στο σπίτι κάποιου φίλου του, ξαναγυρνούσε και ήταν πάλι μαζί.
Η απόφαση έγινε κοινή, επάρθη την Παρασκευή. Ήταν εδώ και 6 μήνες, προσπάθησαν να σώσουν τον γάμο τους. Δεν μπορούσε να γίνει τίποτα και τελικά αποφάσισαν και για τα παιδιά τους και για τη σχέση αυτή που έχουν την πολύ καλή να οδηγηθούν στον χωρισμό. Ωραία.